Πάμε στον Οδυσσέα Γραμματικάκη στην αίθουσα σύνταξης. Οδυσσέα, καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλ. Καλημέρα, Παύλο. Ο Μίλτον αυτή τη στιγμή κινείται βόρειο-δυτικά με μια ταχύτητα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι εξασθενημένος, καθώς η νέα ενημέρωση είναι ότι η βαθμίδα, η κατηγορία είναι στην κατηγορία 1. Να υπενθυμίσουμε ότι όταν χτύπησε τη δυτική ακτή της Φλόριντα, της Χερσονήσου της Φλόριντα, ήταν στην κατηγορία 3. Μέχρι στιγμής έχουν ενημερωθεί αρχές ότι άνω των 3 εκατομμυρίων κατοίκων και στην ουσία σπιτιών βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν αρκετοί θάνατοι σε διάφορες κομιτείες, αλλά ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι αριθμοί τους. Έχει πέσει ρεκόρ βροχής σε κομιτείες όπως το Σεντ Πίτσμπουργκ και αυτή τη στιγμή έχουν καταγραφεί 125 σπίτια ήδη κατεστραμμένα. Να αναφέρουμε ότι έχει ήδη γίνει προσπάθεια χειραγώγησης κατά μία έννοια της εσχροκέρδειας που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες, καθώς πάρα πολλά βενζινάδικα είχαν μείνει χωρίς βενζίνη. Έτσι διάφοροι επιχειρηματίες βρήκανε το περιθώριο να εκμεταλλευτούν τη φυγή και την εκένωση εκατομμυρίων ανθρώπων, να ανεβάσουν τις τιμές αεροπορικά, στη βενζίνη, καθώς και σε ξενοδοχεία. Έχει ήδη γίνει παρέμβαση του πρόεδρου Τζο Μπάιντεν και της Κάμαλα Χάρις. Έχουν γίνει διάφορες καταστροφές, οι οποίες ακόμα είναι στην φάση της καταμέτρησης. Ήδη σε κάποιες περιοχές της Φλόριντα έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες ανάκαμψης. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες από τα σώματα ασφαλείας να σώσουν όσους ανθρώπους είναι εγκλωβισμένοι και τα επόμενα θα είναι μπροστά. Μάλιστα. Οδυσσέα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μάλιστα.